Το θέμα που συζητείτε αυτές τις μέρες είναι το ασφαλιστικό, αν θα μειωθούν, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, τι θα γίνει, τι εικόνα έχετε εσείς και τι λέτε. Βλέπω πάντως εδώ από τα νέα του ότι οι εκβιαστές πιέζουν τους υπόλοιπους να το ψηφίσουν το νομοσχέδιο σας. Γιατί όχι. Α! Γιατί να μην το ψηφίσουν. Ναι, επειδή είναι εκβιαστές εδώ. Ναι. Συγγνώμη, επειδή είναι εκβιαστές, ναι. Μετά από 11 μειώσεις, αν υποθέσουμε γίνει η 12η, αυτή είναι που θα τους χαλάσει. Η 12η μείωση. Αυτό να το πείτε στον ταξιούχο. Κάτσε, είναι καινούργιο. Αυτό να το πείτε στον ταξιούχο. Εμείς τα λέμε αλλιώς. Εμείς τα λέμε στους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι ξέρουν πολύ καλά τι θα γίνει. Οι συνταξιούχοι, όσοι πρόλαβαν και διάβασαν, θα ενημερωθούν σήμερα για τον Πρωθυπουργό, οι μεγάλοι επίσημοι φορείς, κοινωνικοί φορείς, ναι. Και θα ξέρουν τι ακριβώς έχει να γίνει. Οι συντάξεις των συνταξιούχων δεν πρόκειται να μειωθούν. Άλλο τρόπος... αυτό κάνουν να λέτε ότι δεν θα τους χαλάσει και μία δωδέκα της. Όχι, επειδή μου λέτε. Όχι χαριτολογώντας. Ότι είναι να αναδείξω την υποκρισία των αντιπάλων οι οποίοι κόπτονται, μην γίνει μείωση. Γιατί 11 που κάνανε, γιατί δεν κάνανε αγώνα να μην γίνει η 11η, η 19η. Γιατί αυτή εδώ δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν οι προηγούμενες. Άρα ομολογείται ότι οι προηγούμενες χρειαζόταν. Οι προηγούμενες. Όταν... Χρειαζόταν, αυτό μου λέτε τώρα. Να σου απαντήσω. Όταν η ελληνική οικονομία είχε 7% ύφεση στο 12, ναι, δυστυχώς το ασφαλιστικό δεν μπορούσε να συγκρατηθεί.